Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Η πιο όμορφη και φωτεινή γιορτή του χρόνου έχει ταυτιστεί άρρηκτα με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Ήδη στα ράφια των φούρνων τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες βρίσκονται σε αυθονία μαζί με άλλα γλυκίσματα όπως τα ροξάκια, οι δίπλες, ο μπακλαβάς και άλλα γλυκά των γιορτών. Η τιμή στα μελομακάρονα ξεκινά από τα 13 ευρώ το κιλό και μπορεί να φτάσει και τα 15 ευρώ ανάλογα με το αν έχουν γέμιση ή επικάλυψη σοκολάτας. Οι κουραμπιέδες ήταν πάντα λίγο ακριβότεροι εξαιτίας του βούτυρου αλλά και των ξηρών καρπών που περιλαμβάνουν και που είναι ακριβή στην αγορά τους. Οι φούρνοι έχουν ξεκινήσει τον Νοέμβριο την παραγωγή γλυκών, που τώρα αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς είμαστε στο Δεκέμβριο και οι γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει. Τις τελευταίες μέρες πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να κορυφωθεί και η κίνηση και οι αγορές σε γλυκά να αυξηθούν. Για την κίνηση, αλλά και την ακρίβεια γενικότερα, μίλησε ο πρόεδρος των Αρτοπιών, Θοδωρής Σύνδρος. Η αγορά ακόμη είναι νοθρή, θα έλεγα. Βέβαια, τα αρτοπία είναι έτοιμα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10-15 μέρες να παράγουμε τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα και της εποχής όλα, δίπλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, το οτιδήποτε απαρτίζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Περιμένουμε να ζεσταθεί η αγορά με το που θα δοθούν τα δώρα και θα κινηθεί ο κόσμος. Βέβαια, πολλοί κόσμοι πια εξαιτίας της ακρίβειας φτιάχνει σπίτι του, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά πάντα κάτι θα πάρει από το φούρνο. Δηλαδή, θα πάει σε μια γιορτή, θα πάρει κάτι από το φούρνο για να το πάει. Πιστεύετε το φούρνο, να το πω έτσι? Γεγονός είναι το ότι ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, που καθότανε πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, ασχολήθηκε με την παρασκευή και των εδεσμάτων και διαφόρων άλλων προϊόντων. Βέβαια, όχι σε αυτό το βαθμό τον επαγγελματικό και τον σίγουρο και τον σταθερό, γιατί πολλές καταναλώτριες όταν το επιχειρούν στο σπίτι δεν το πέτυχε. Στο είδος του, κύριε. Αλίμονο. Ο επαγγελματισμός εμάς μας διακατέχει και σαφώς ο καθένας θα μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε. Μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα το σούπερ μάρκετ, βέβαια, που οι τιμές εκεί είναι πολύ πιο χαμηλές και ενδεχομένως να μπαίνουν ανταγωνιστικά πολύ στους φούρνους για πάρα πολλά καθημερινά πράγματα που βάζουμε στο σπίτι μας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι το σούπερ μάρκετ είναι αυτό που είναι ο βασικός μας ανταγωνιστής, αλλά εμείς έχουμε έναν άσο στο μανίκι μας που αυτό το σέβεται και το εκτιμά ο κόσμος και ο καταναλωτής που επισκέπτεται τα μαγαζιά μας, γιατί την ποιότητα τη δική μας στα αρτοπία, όσο και να θέλουν, δεν την πιάνουν. Πέρα από την προσωπική επαφή που είναι η καθημερινότητα στον καταναλωτή και στον επιχειρηματία, τον αρτοπιό, στο σούπερ μάρκετ βλέπεις ένα απρόσωπο ράφι, ενδεχομένως ούτε να ακούσεις ούτε την καλημέρα ούτε το ευχαριστούμε, δουλεύουν εντελώς μηχανικά. Η ποιότητα, βέβαια, όσον αφορά για τα εδέσματα που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης και δεν το λέω υποτιμητικά για να υποτιμήσω ένα άλλο προϊόν αντίστοιχο, ανταγωνιστικό στο σούπερ μάρκετ. Απλά είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν που σε μας δεν εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. Είναι από την Παρασκευή, από τη λαμαρίνα, στο σιρόπι και κατευθείαν στο δίσκο για τον καταναλωτή. Αυτή η ποιότητα όντως κοστίζει, ναι μεν, αλλά δεν αντιγράφεται όμως.